παλικάρι μου με την νίκη. Γεια κύριε Πρόεδρε. Δεν κοιτάμε προς τα πίσω, εμείς κοιτάμε μπροστά και θέλουμε να κοιτάξουμε και να μιλήσουμε για τα προβλήματα των ανθρώπων και θέλουμε επιτέλους έστω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να μπει στη συζήτηση, στην ατζέντα την καθημερινή της συζήτησης η πραγματικότητα που βιώνουμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια και ποια προγράμματα και ποιοι μπορούν να κυβερνήσουν για να αλλάξουν τη ζωή μας. Και μας λένε τώρα εμάς αυτοί που δώσαν 15 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 10 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις για τις εταιρείες ενέργειας. Πού θα βρείτε τα 5,5 δις που κοστίζει το πρόγραμμά σας για να δώσετε 2.000 ευρώ στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό? Πού θα βρείτε τα χρήματα που χρειάζονται για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο φόρος προστέμενης αξίας που λιλατούν το εισόδημα του νοικοκυριού? Πού θα βρείτε και να δώσετε την 10η σύνταξη που θεσπίσανε το 19 και μας έλεγαν ότι θα την κρατήσουν, αλλά την καταργήσανε μόλις έγιναν κυβέρνηση? Ελαφρύνσεις έχει το πρόγραμμά μας. Κοστολογημένες μέχρι το τελευταίο ευρώ. Την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την κατάργηση της απόδοσης ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ. Δεν πιστεύω ότι ιτήθηκε στις εκλογές η αλήθεια μας. Ιτήθηκε, αν θέλετε, η αδυναμία μας να αναδείξουμε την αλήθεια μας. Η αλήθεια μας είναι ζωντανή γιατί παραμένει αλήθεια. Παίρνω τον ίδιο μισθό που έπαιρνα και επί ημερών σας και αυτά που αγόραζα όταν κυβέρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν μπορώ να τα πλησιάσω όταν παίρνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούμε να ανθοποδήσουμε, τα δάνειά μας τρέχουν παιδιά. Θα χάσω το σπίτι μου, το ξέρω, είναι κοντά. Ένας λόγος που είμαι κοντά σας, Πρόεδρε, και όλα αυτά τα χρόνια, είναι γιατί μιλάτε την αλήθεια. Είμαι 25 χρόνια πυροσβέστης. Κάει και η Εύβοια σε 5 μέρες και ξεκινάμε την πρώτη μέρα. Ζητάγαμε βοήθεια και για την Βαρυπόπη. Πάμε τη δεύτερη μέρα και για την υγεία. Πάμε την τρίτη μέρα στην Εύβοια. Δεν πάμε την τρίτη γιατί έγινε αναζωπήρωση στην Βαρυπόπη. Καϊκάνε 500.000 στρέμματα σε επίπεδο. Σε πραγματική επιφάνεια είναι 4 φορές περισσότερο. Το αποτέλεσμα μετά από ένα χρόνο δεν υπάρχει μία πρόληψη μέσα στο δάσος. Έχει μείνει δάσος άλλο τόσο και άλλο τόσο και δεν υπάρχει μία πρόληψη. Δεν έχουν μπει μηχανήματα να καθαρίσουν δρόμο. Θα επαναληφθεί, συγγνώμη, εύχομαι να βγω λάθος, θα επαναληφθεί το 21 πάλι. Ζήσαμε τον εφιάλτη του 7 μέρες να τρέχουμε πού θα σταθούμε με τις φλόγες να μας ακολουθούν, βλέποντας όλη την Βόρεια Εύβοια να γίνεται κάρβουνο και ακούγοντας από πυροσβέστες έχουμε εντολή μη κατάσβεσης. Και όσα χωριά σώθηκαν τα σπίτια και τα υπόλοιπα ρημάξανε, ήταν γιατί οι νέοι άνθρωποι των χωριών παράκουσαν τις εντολές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που είχε εκένωση χωριών, παράκουσαν και μείνανε και με κίνδυνο της ζωής τους κρατήσαν τα σπίτια στα πιο πολλά χωριά γερά. Δυστυχώς με μηδέν μποφόρ κάηκε όλη η Εύβοια. Οι ρίζες μας είναι οι άνθρωποι του μόχθου και της δουλειάς. Οι ρίζες μας είναι οι άνθρωποι της δημιουργίας. Και η Εύβοια μπορεί να ξαναέρθει στις ρίζες της και πολιτικά και θα δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλους.